Gas Media με Στάθη Παπαργυρόπουλο στο τιμόνι του Project Epsilon 36, γιατί έχει έρθει επιτέλους αυτή η τιμημένη ώρα που θα βάλουμε τις αναρτήσεις. Πριν βάλουμε τις αναρτήσεις, θέλουμε έναν ειδικό να κάνει test drive στο αυτοκίνητο. Να στοιχειοθετήσει. Αντικειμενικά. Να μας πει γιατί εναντίον των παλαιών αναρτήσεων. Είναι χάλια το συγκεκριμένο setup. Το σωστό το tuning θέλει μάστορα να σου πει τι φταίει πριν και πόσο γαμάτο είναι μετά. Θα μας βοηθήσει κιόλας. Όχι απλά θα μας βοηθήσει, θα τον χώσουμε. Περισσότερη δουλειά αυτό θα την κάνει. Διά. Είναι πολύ ωραία, το χαμηλά και τρικάβαλε. Τρικάβαλε τώρα με μένα πίσω 70 κιλά. 70 κιλά, φίλα μα, βάλε στο Starlet, δεν πηγαίνει. Ναι, αλλά εγώ είμαι από Πάσχα φαγωμένο. Τι διαφορικό έχει, έχει 3.15 Fiat Coupé. Με έχει πάει ο Στάθης βόλτα με ένα Fiat Coupé, παιδιά. Κλάση μέντες και προσπαθώ να μην το δείξω. Με τον Δημήτρη γνωριζόμαστε από το 2001. 2001. Story time. Κολόγερ. Ναι, τότε είχαμε ένα τέτοιο 20-βάλλητο turbo και ήταν πυροβόλο. Ένα μπλε. Το οποίο υπάρχει ακόμα και μάλιστα το αμάξι τώρα το έχει αγοράσει ένας Έλληνας σχεδιαστής της Αλφα Ρωμαίο που έχει ασχοληθεί νομίζω με τον Άλε. Μαξάρα. Το σχεδιάσει το 92, 30 χρόνια μετά και το βλέπεις στον δρόμο και... Ξεχωρίζει. Εντάξει, είναι κάτι. Είναι στην κατηγορία RX-7 και... Το είπε, το φτύσε μαλάκα. Δεν θα πήγαινα εκεί. Το φτύσε. Έλα, εντάξει. Το είπε στάδες, παιδιά. Κατουράμε. Τι Ιαπωνέ. Κατέβα, σταμάτα. Τον πείραξε. Ακούμε συνέχεια χρου-χρου. Βρίσκει στο φόλο. Ναι, βρίσκει. Είναι βουτάκι, είναι και χαμηλό. Προφανώς δεν θα έχει και πολύ μεγάλη διαδρομή η ανάρτηση. Υπενθυμίζουμε ότι το setup που φοράει το αυτοκίνητο τώρα είναι αμορτισέρ Bilstein με ελαττήρια H&R, τα οποία είναι εξάποντα μπροστά και νομίζω εξάπο του χαμηλώματος 2 ή 4 πίσω. Όπο κλευριστικό. Όχι. Εδώ να πούμε ότι κάτι για όλους που κάνουν homemade κατασκευές, ότι το πιο επικίνδυνο για να σκοτωθείς με ένα αυτοκίνητο είναι να τερματίζει η ανάρτηση. Να σκάει στα bump stop, δηλαδή να μην έχει καθόλου διαδρομή, γιατί το αυτοκίνητο γίνεται ανεξέλεγκτο και παίρνει και συντονισμούς από το δρόμο. Γιατί η δουλειά του αμορτισέρ είναι στην ουσία να μαζεύει το συντονισμό από το ελαττήριο. Όταν βάζετε ένα αμορτισέρ, να βλέπετε πρώτα απ' όλα πώς είναι το συνολικό μήκος. Εγώ μια πατέντα που κάνω είναι παίρνω ένα tie wrap. Συνήθως το πατάω τέρμα κάτω να δω πώς είναι η συνολική διαδρομή. Βάζω ένα tie wrap στο στέλεχος πάνω στο καλάμι και βγαίνω μια δοκιμή. Και βλέπω το tie wrap σε ποιο σημείο, μέχρι ποιο σημείο έχει πάει. Και εκεί βλέπεις περίπου το άνω σημείο σου. Ακριβώς. Οι coilover αναρτήσεις δεν λύνουν αυτό το πρόβλημα βασικά, γιατί είναι φτιαγμένες για τα ελαττήρια τα οποία είναι πάνω. Μάλλον ναι. Και πάλι οι περισσότερες coilover έχουν το πλεονέκτημα πλέον ότι ρυθμίζουν και το ύψος της μπότας ρυθμίζεται ξεχωριστά από τα σπυρώματα που έχει πάνω στο ελαττήριο. Οπότε μπορείς να ρυθμίσεις το καθαρό ύψος της ανάρτησης ξεχωριστά από την προφόρτηση του ελαττηρίου. Και τώρα βρίσκει. Όχι, αυτή είναι η τρόπα του υδραυλικού που ακούμε. Θα το κοιτάξουμε γι' αυτό. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα, αυτό που θέλουμε είναι να μετρήσουμε το ύψος που βρισκόμαστε τώρα. Γιατί θέλουμε να μην καταλήξουμε πάλι σε αυτό το σημείο, όπως και να έχει. Εδώ στο στερό, ακριβώς, στο υψηλότερο σημείο, βλέπουμε 62. 62 είναι το χαμηλότερο όριο που μπορώ να βρεθώ μπροστά για εμένα, για να μπορώ να το βάζω και στο σπίτι το αυτοκίνητο. Είναι βασικό αυτό. Κάτω από τόσο δεν πας. Κάτω από τόσο δεν πάω. Εμείς λογικά θα θέλουμε να πάμε κάπου έτσι όπως το έχω δει. Ιδανικά θέλουμε να ανέβουμε ακριβώς. 63-64. Εδώ βλέπω 61. Κανονικά δεν θα έπρεπε, γιατί αυτά τα πίσω υποτίθεται ότι είναι minimum 2. Και η στάση του αυτοκίνητου του μαμά δεν είναι ακριβώς. Είναι λίγο. Τον έρχεσαι Σπύρος Παπαδόπουλος. Έκατσα με την νεολαία. Δηλαδή, πόσο την πουλά αυτή την αεροτομή, φίλε. Αυτή την αεροτομή δεν την πουλά. Την ανταλλάσσει. Την ανταλλάσσει με νεφρό μόνο. Την πουλά. Οπότε μην λέτε μαλακίες ότι κρατάω σκουπίδια. Ποιο το είπα. Γιατί μου στείλε ο Μπίμερ μια αγγελία όπου την πουλάγανε 500 ευρώ αυτή. Δεν αντέχετε τόση αλήθεια, δεν αντέχετε. Αυτό το πλάνο μου αρέσει εδώ. Είσαι 75, έτσι. 75, ναι. Ήμασταν 62 πριν.
Άρα, μετρήστε λίγο πόσο διαδρομή μας τρώει μόνο το σάγκ. Κανονικά το σάγκ πρέπει να είναι 3 με 4 πόντους. Ώρες, ώρες δείχνουμε, σαν να μην ξέρουμε τι κάνουμε. Τι είναι η σαν. Έτσι, μπράβο, ντε! Είδα κάτι γρήγορο να έρχεται. Νάτος! Απευθείας από μουσείο, Chris. Εδώ fist bump, περιμένω μία ώρα. Αντικειμενικά, τώρα επειδή αντικειμενικά λείπει ο Dark Costas, χρειαζόμαστε άλλους δύο για να μας λένε πώς το κάνουμε καλύτερα. Όχι, 16 πρέπει να είναι. Έχει πολύ 16 σε γερμανόφιλες. Ωραία, δεν είναι 16. Δεν είναι. Είναι το 19. Το 19, πώς έξω. Όχι, 18 ρε μαλάκα. 18. Αυτό με τα μπεμπέρε μαλάκα που είναι κάτι νούμερο. Το 17, 17 δεν το ψάξατε. Ρε, μα ναι, γιατί εμείς φτιάχνουμε Ιαπωνέζικα συνήθως εδώ. Φλίκ, το 18 δεν το ξέρουμε καν ότι υπάρχει σαν νούμερο. Στα δικά του μαθηματικά το 18 δεν υπάρχει. Πάει από το 17 στο 19 κατευθείαν. Πες μου λίγο ρε Δελταμία εδώ λίγο για αυτά τα τάιρα εδώ. Αγωνιστικά. Λίγο τζαπανίλα. Επειδή δεν έχω στο προφυλακτήρα ακόμα τάιρα, πρέπει να βάλω στο μικροκούτι. Έλα τελείων! Άντε! Το μαλάκα. Μια ώρα! Άντε ρε μαλάκα! Να ρίξω τα καθίσματα τα πίσω. Ναι, ρίξω τα. Μίτσο, προχωράμε λίγο πίσω, να κάνουμε την προεργασία. Τα ηχεία σου έχουν ψηλό, το ένα το ηχείο έχει λυθεί. Έχω ηχεία πίσω. Όχι, δεν έχεις ρε. Δεν έχεις, δεν έχει. Δεν έχει. Νομίζω ότι ήταν ηχεία αυτά. Φέρτε κοφτάκι, γρήγορα. Ωραία, αυτά πλαστικά να βγάλουμε. Μιλάμε για racing καταστάσεις, μαλάκι. Σε 4 μηχανικούς θα φέρω. Στο τέλος θα δούμε ποιος δεν έχει βάλει χέρι σε αυτό το αμάξι. Εδώ. Ο MTS δεν έχει βάλει χέρι ακόμα, ξέρεις. Πάλι καλά. Πήρα μπροστά, παιδιά. Εντάξει, αυτό μπορεί να έχει πάει και καμιά. Και τα δύο τερματίζαν. Επαγγελματίας πλέον με τη δεύτερη. Πιο ψηλό τη σημείο είναι τέρμα. Στην ουσία, μόλις βάλουμε το mount, θα βάλουμε το λατί όσο πιο ψηλά μας φαίνεται να μην έχει και ιδιαίτερη προφόρτιση. Για όσους φτιάχνουν τις αναρτήσεις, να έχουν το Bluetooth είναι ένα πράγμα που είναι πολύ σημαντικό. Εδώ υπάρχει η πάνω τάπα του ελαττηρίου που το κρατάει κάτω. Αυτό περνάει μέσα από αυτόν εδώ τον πύρο. Νατός. Εδώ πρέπει να υπάρχει ένας χώρος, βλέπετε την πηλιά πως μπαίνει, και πρέπει πάντα να τσεκάρετε ότι αυτή η απόσταση όταν τοποθετηθεί πλέον το τοπμόν πάνω στα μάξι, ότι δεν τερματίζει κάπου εδώ την ώρα που πας από τέρμα σε τέρμα, ότι δεν θα βρίσκει εδώ. Να μην υπάρχει πιθανότητα να τερματίσει η μπίλια πάνω εδώ, γιατί θα σπάσει η ανάρτηση. Αυτό εδώ λέω. Πρέπει εδώ πάντα να βλέπετε ότι αυτό εδώ έχει ελευθερία άρθρωση. Βλέπετε, αυτό έχει μια χαρά ελευθερία. Είναι τέλειο. Δεν βρίσκει κάπου. Γιατί αν αυτό τερματίσει την ώρα που είναι η ανάρτηση πάνω στο αυτοκίνητο, π.χ. από πολύ κάμπερ ή από πολύ κάστρα, αυτό γενικά θέλει να το προσέχετε και σε αυτοκίνητα που του φτιάχνετε γωνίες πολύ μεγάλες. Οπότε εδώ είμαστε κομπλέ. Ας φτιάξουμε και την άλλη έτσι και μετά σου πούμε και τις δύο. Είναι όλα σε θέση 0, κάμπερ και κάστερ, οι δύο γωνίες που μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή, και το έχουμε φέρει σχεδόν στο άνω σημείο τους, περίπου ένα εκατοστό λιγότερο από το άνω σημείο τους. Να κάνουμε ένα τεστ, να μπουν πάνω, να δούμε ότι είναι η θέση σωστά και μετά αρχίσουμε να βρίσκουμε ακριβώς το σημείο που θέλουμε. Στα μέσα πρώτα. Προς τα εκεί, 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 α, κοντά είσαι, κοντά είσαι, πάμε, πάμε λίγο ακόμα. Δεν ολέ. Μία. Θέλει λίγο πιο πάνω. Εκεί. Τι ωραία. Οι οδηγίες βγαίνουν από το φάκελο αφού έχει μπει η πρώτη. Μας πούνε εμάς πώς θα το κάνουμε τώρα. Φαίνεται ότι το έχουμε κάνει εξαιρετικά μέχρι τώρα. Εγώ αυτό θα κρατήσω.
Η ανάρτηση έχει μπει γιατί την έβαλε ο Στάφης και έχει μπει θεϊκά. Βλέπετε εδώ πέρα το installation, έχει ακμπήσει την τελειότητα. Και είμαστε έτοιμοι να ξαναβάλουμε τροχούς. Έχω πάρει και κάτι αποστάτες, αλλά ο Στάφης λέει πρώτα να ξαναβάλουμε τους τροχούς έτσι όπως είναι. Να δούμε λίγο τη διαφορά. Και έχει δίκιο. Δίκιο δεν έχει. Η ανάρτηση είναι για 28. Για όλα τα 36 είναι. Παίζει να θες ελαττήμα, ε. Πάλι. Κούρε. Τι θα μπαίνουν οι αποστάτες. Τι λες, να τους χώσουμε. Πόσο πάχος έχουμε, μου πες. Ένα. Ένα δεν είναι τίποτα, βάλει τους είπες. Μου φέρεις άμα μακριά τα μπουλόνια για να φτάνουν. Γιατί είναι τόσο μπροστά, έχει πάρει και μπουλόνια. Θέλετε κανένα μπυράκι, κανένα περιγέ, κάτι. Εγώ ένα πελεγκρίνο θέλω άμα έχεις, φίλε. Ένα Ιβιάν, κάτι. Ένα Φίτζι, αν έχει. Μόνο Φίτζι. Θέλετε να το στρίψουμε λίγο μέσα έξω να δούμε πώς πάει, δεν έχει νόημα. Στρίψτε. Τουλάχιστον τώρα δεν βρίσκει μέσα. Ε, φίλε, να σου πω κάτι. Δεν είναι σωστή διάσταση αυτή. Θα βάλουμε τα 16. Ίσως θα λάστηκε το μούτσο. Κοίτα, άμα το πατήσουμε κάτω δεν μπορεί να μην βρίσκει. Για να στείλεις το μπροστά. Εντάξει, εδώ σίγουρα δεν βρίσκει. Έλα, πάμε και την άλλη. Τώρα πατάς μία ώρα. Ήρθε η ώρα. Δεν θα βγει ο βρύτος. Μαλάκα. Σκάτα στο στόμα. Πάει! Πού είναι ο άλλος γκρίλος? Με τα χέρια πέρα πέραμα πάνω. Να μετρήσουμε. Τι να μετρήσουμε. Τώρα το διάλο, αφού είμαστε ακόμα σε αυτήν απόσταση. Πόσο θα σηκώσουμε, 3 πόντους? Δεν θα έδωρα, φίλο μου. Καλά, δεν θα μείνει φτερό τώρα για φτερό. Καλά είναι έτσι, άστα ακίνητο, μια χαρά γαμάει. Κοίτα, ίσια πηγαίνει. Να στρίψει δεν μπορεί. Ο γκρίλος δεν βγαίνει από εκεί, ε. Όχι, το σηκώσει, το κουρε. Ξαναβάζω τρίποδα, σηκώνουμε τα ρόδες έξω. Για να το σηκώσουμε τέρμα. Θα δυσκολέψει. Θα δυσκολέψει. Τέρμα όμως. Όσο πιο τέρμα πάει. 2 hours later. Έχουμε μπλέξει λίγο εδώ πέρα με την κατάσταση. Κάνουμε εσύ στο κατάλληλο μέρος για να ξεμπλέξει. Ακριβώς. Θα κάνουμε κάποιες αλλαγές στην ανάρτηση. Αυτά εδώ πέρα που έδειχνε ο MTS Technique ήταν για ε36 με 28 μοντέρ. Μάλλον θα ήταν για 316. Μάλλον. Γιατί είναι πάρα πολύ λεπτά και πάρα πολύ αδύναμα. Φανταστείτε ότι αυτά τα κίτρινα που είναι Apex 350 λίμπρες είναι κτηνόδη μπροστά στα κόκκινα σε πάχος. Εδώ να πούμε ότι αν έχετε δύο ελαττήρια, εφόσον έχουν την ίδια εσωτερική διάμετρο και το ίδιο μήκος, μπορείτε να μετρήσετε τη σπήρα και να υπολογίσετε ποιο είναι πιο σκληρό από τα δύο. Πιο μπακάλικα, αλλά είναι ένας πρακτικός τρόπος που όντως παίζει. Εδώ έχουμε, επειδή το γράφει, είναι 350 λίμπρες αυτό. Προφανώς αυτό εδώ τώρα εμπειρικά δεν μπορεί 200. Να είναι. Δεν μπορεί να είναι σε ίδιο νούμερο με τίποτα. Εντάξει, το καταλάβαμε γιατί την ώρα που προφορτίζαμε, γιατί στην αρχή το μάξιμο το που τα ακουμπήσαμε κάτι το χαμήλωσε υπερβολικά πολύ. Περισσότερο από ό,τι περιμέναμε. Και μετά ο Χρήστος ενώ ανέβασε από εδώ σχεδόν 3 πόντους στο ύψος της ανάρτησης, το αυτοκίνητο δεν ψήλωσε. Που σημαίνει ότι το ελαττήριο πάντα υποχωρεί. Οπότε πριν καν βγούμε βόλτα, βάζουμε 350 λίμπρες που και στα μαθηματικά μας λένε ότι είναι ιδανικές. Και προχωράμε. Και εννοείται ότι καταργούμε τα helper, έτσι, αυτά εδώ, τα οποία για το βάρος του αυτοκινήτου του συγκεκριμένου είναι ψηλάχρηστα. Έλα, μην το κοιτάζεις, λίμε. Τα ελαττήρια που βάζουμε πάνω παίζει να είναι από το Starlet του κεφαλινού. Από Starlet! Από Starlet, πάλι από Starlet! Δεύτερο Ιαπωνικό, για πες λίγο. Άμα θέλουμε να γίνει σωστή δουλίτσα, πρέπει να βάλουμε και κάτι Ιαπωνέζικο πάνω και κυρίως κάτι το γιώτα. Δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει ότι ο Δελάμι προσπαθεί σιγά σιγά να το κάνει αυτό. Κομμάτι, ρε παιδί μου. Δεν βιάζεται ο άνθρωπος. Δεν βιάζεται. Σου λέει κάποια στιγμή θα το κάνω. Θα φτάσει, κάποια στιγμή θα φτάσει. Συνέχεια στις πατέντες. Είμαστε τώρα στο στάδιο που δοκιμάσαμε με το ελαττήριο Starlet Apex και είμαστε πάνω κάτω στο ίδιο ύψος που δεν το θέλουμε, θέλουμε να ανέβουμε λίγο, οπότε ο μόνος τρόπος είναι να κρατήσουμε το helper που είχε ήδη ανάρτηση πάνω για να κλέψουμε έτσι αυτά τα 1-2 εκατοστά και να έρθουμε στο επιθυμητό ύψος που αναζητάμε. Θα τα καταφέρουμε, ποιος ξέρει. Χωσέ εδώ, τους έχω χώσει όλους. Ένας, Κρις, δύο, Στάθης, τρία, Παυλάν, ο οποίος είναι ο μόνος καβατζωμένος με μπυράκι αυτή τη στιγμή. Είμαστε έτοιμοι για τρίτη φορά. Όμω το σκάσα. Τι γίνεται εδώ, τι έχουμε. Αυτό που θέλαμε νομίζω. Πρώτη φορά που μπήκε το χέρι μου. Για κόψε με τα τιμόνια μία. Κοίτα φλασιά. Αυτό είναι φλασιά, δεν παίζει πιο φλασ. Εκεί το ίσιο, κόψε μία προς τα μέσα. Έχουμε άνετα κενό εδώ. Πάμε, πάμε. Ούτε βρίσκει πίσω. Ένα. Πάμε μπροστά.
να κάνουμε ευθυγράμμιση. Γιατί να ανοιχτώ τα μάτια. Φτιάξουμε πρώτα την ευθυγράμμιση μπροστά και μετά να βάλουμε και πίσω. Πρέπει να σφίξουμε την Allen το ελαττήριο και στις δύο. Της Allen και πάνω. Και πάνω. Οκ, πάμε, ξανανεβάζουμε δηλαδή, έτσι. Ξανανεβάζουμε και πρέπει να σφίξουμε απλά όλα. Πάω εκεί, εγώ έχω δουλειά. Μισό λεπτό να σας πάω στις δουλειές. Εδώ ο ψήστης μας από την Αργεντινή. Είναι σοβαρές δουλειές. Από τα βάθη της Αργεντινής, φίλε. Και κάρβουν από εκεί ύστερα. Πες ότι εμείς δεν τύπαμε να φτιάξει τίποτα. Α, λύσουμε λίγο σαλονάκι μέσα. Το πιέζε. Λάκ. Ψηλό κουμπός. Κοίτα να δε το σατανά. Δεν θέλει να βάλω πίσω. Όχι, όχι, περίμενε. Δεν θέλει. Δεν είναι ρε. Το βλέπω ότι είναι πιο λεπτό. Άσπρος. Λες, ε. Πιο λίγες πυρές. Ρε φίλε, περίμενε. Αν η λογική λέει ότι αυτή βάλαμε ένα λατήριο για μπροστά, το οποίο εμείς διαπιστώσαμε ότι γενικά είναι μαλακό. Δεν θα είχαν βάλει κάτι αντίστοιχο για πίσω. Σωστά. Λοιπόν, είναι πιο χοντρό το HR. Το HR είναι πιο χοντρό, ε. Δεν ξέρω αν θέλουμε να βάλουμε αυτό. Είμαστε στη φάση που κοιτάμε τι θα κάνουμε με την πίσω ανάρτηση, γιατί τα ελαττήρια θα πάνε μάλλον για πέταμα. Αυτή η ανάρτηση φαίνεται ότι είναι ok για έως 3-16 και όχι παραπάνω και για κάποιον που θέλει απλά να χαμηλώσει το αυτοκίνητο. Οπότε τώρα θα δοκιμάσουμε να δούμε τι δουλεύει καλύτερα σε συνδυασμό αμορτισέρ ελαττήριου. Σίγουρα θα κρατήσουμε τα παλιά HNR ελαττήρια. Ίσως να βάλουμε τα καινούργια αμορτισέρ, ίσως και όχι. Ελάτε να σας δείξω τι βρήκαμε. Α, γι' αυτό έχεις έτοιμη. Τι βρήκαμε. Ένα τι είδες θα το δείξουμε αυτό. Εδώ. Με ζευδάκια. Μια κοίταγε στο βάθος. Κάποιος είχε μπει μάλλον ή να φάει καλώδια ή να κάνει την ανάγκη του. Εδώ δεν λαμή έχει πάθει. Είναι έτοιμο για τετό, λαλικό. Οι μοχέτες μένουν έτσι όπως είναι, δεν μπαίνουν. Ό,τι και να γίνουμε την ανάρτηση, μέχρι να πάω σε μια καλή ηλεκτρική σκούπα και σε ένα μεγάλο δοχείο τετό να το αδειάσω όλο πίσω. Πάλι είσαι χειρόφρενα. Το βλέπω. Τι σηκώθηκε, ρε μαλάκα. Είστε έτοιμοι για δοκιμή, έτοιμοι για δράση. Ο μάστορας, ό,τι πει ο μάστορας, παιδιά. Ναι, έτοιμοι. One minute, 37 seconds later. Χριστάκη, κόψαμε το mount. Πίσω, αμορτισέρ. Ήταν η ώρα του να πεθάνει. 3 days later. Το πίσω αριστερό top mount αποφάσισε ότι δεν θέλει να είναι πλέον top mount. Έχουμε το ανταλλακτικό OEM τύπου αντικατάσταση πίσω top mount από τη ZAC. Τα οποία θα τα τοποθετήσουμε τώρα και ελπίζουμε να τελειώσουμε και να μπορούμε να ξαναβγούμε έξω για δοκιμούλα. Το κλίμα της εξοχής κάνει πολύ καλό στο αυτοκίνητό μου. Τα ποντικοκούραδα έχουν εξαφανιστεί. Η ώρα της δοκιμής έχει φτάσει. Οι αναρτήσεις έχουν μπει. Τα καινούργια πίσω top mount έχουν μπει. Είναι όλα στη θέση τους. Έχουμε βάλει 2-16 πρόχειρα πίσω από την προσωπική συλλογή του Στάθη. Οι πρώτες εντυπώσεις είναι ότι ακούει πάρα πολύ καλά το τιμόνι. Φαίνεται ότι είναι πολύ πιο σβέλτο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και θα το δει και ο Master Στάθης, ο Sensei. Θα το κάνει πολιτίτσα να δει τι έχουμε φτιάξει. Ο επίσημος δοκιμαστής είναι εδώ. Πήγα να με φτιάξει ο Στάθης, μου έδωσε ζατούλες για να κάψω. Αλλά δεν κάνανε ακριβώς, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς είναι δοκιμή τώρα. Πάρα πολύ ωραίο, εξαιρετικό.
λέει και ο Κώστας Πατσουλιάς. Πολύ ανώμαλα. Για ανώμαλα αγόρια. Ωραία τα μάξι, ε. Καλό. Ωραία τιμόνια. Και κόβει ωραία, δηλαδή και όταν το πετάς βελτιώθηκε λίγο η γωνία του, από ό,τι είδαμε και από την ευθυγράμμιση, έτσι όπως το κάναμε, γιατί χρειάστηκε μετά την αλλαγή στο caster και στην Gabber να κλείσουμε λίγο, που σημαίνει ότι κερδίσαμε και λίγο σε τιμόνια από τέρμα σε τέρμα. Excessive παντιλίκη για το Delta Me, πες μας. Γιατί πανηγυρίζει ακόμα! Παιδιά, καταπληκτικό το απόγευμα. Πέρασε μια υπέροχη μέρα σήμερα. Ίσα-ίσα που κάναμε διόρθωσούλα στην ανάρτηση, μπήκε πάνω και είμαι super ευχαριστημένος. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Στάφη και το Gris Vanvat, τον Ηλία που ήταν στην κατασκευή και φυσικά το Μπαβλάν και έδωσε και αυτός μπόλικες ώρες πόνου. Τι θα έχει το επόμενο επεισόδιο, δεν ξέρω ακριβώς, γιατί δεν ξέρω ποια θα είναι 100% η επόμενη κίνηση στον BMW. Έχω 2-3 σενάρια στο μυαλό μου. Συζητήσαμε με το δάσκαλο Στάφη τι θα έπρεπε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Και αν δεν μας βγάλει κάποια βλάβη το αυτοκίνητο, έχουμε στο μυαλό μας κάπως πώς να συνεχίσουμε. Share, subscribe, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, έτσι, τα πάντα.